πήγατε και με συνομιλήσατε, ήσασταν από τους λίγους με τους ανθρώπους του Βουλβεντού. Υπάρχει περίπτωση τους επόμενους μήνες να δούμε το Βουλβεντού? Κοιτάξτε, έχει γίνει μια συζήτηση. Εννοείται για να μπορέσουν να γίνουν οι διαχωρισμοί κάποιων δήμων ανά την Ελλάδα. Ναι, είναι το χωροταξικό. Εχθές είχαμε μια σύσκεψη με τον κύριο Χαρίτση, όλη η Περιφερειάρχη. Νομίζω σήμερα θα δει την ΚΕΔΕ. Ο Κλεισθένης 2 που θα ακολουθήσει αφορά περισσότερο τις αρμοδιότητες, τα οικονομικά και όλα αυτά τα ζητήματα. Εκεί όμως είχε υπάρξει μια δέσμευση τον προηγούμενο υπουργό ότι θα δει κάποιες περιπτώσεις που αφορούν τη Λέσβο κτλ. Εκεί έμπαινε και κουβέντα για το Βελβεντό. Αυτή την κουβέντα δεν την έχω κάνει με τον καινούργιο υπουργό, τον κύριο Χαρίτση. Θα το δω όμως την επόμενη εβδομάδα. Ξέρω ότι υπάρχει σταθερά και πάγια το αίτημα του Βελβεντού και έχει μία διαφορά το αίτημα αυτό, ότι τυχάνει να έχει και να συνοδεύεται από μία ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα αυτό ενισχύει το αίτημα των κατοίκων του Βελβεντού. Που αν με ρωτάτε ευθέως, γιατί εγώ δεν έχω κρυφτεί ποτέ στις θέσεις μας, θεωρώ ότι το Βελβεντό, το αίτημα που θέτει, είναι δίκαιο.